Λοιπόν, και πάμε στη φάση του 1 εκατομμύριου ευρώ. Εδώ, Ραβδόπουλε. Μάλιστα. Γιάννη Ιώτας. Λοιπόν, εδώ θα το δούμε λίγο αργά, είναι σαν το θάνατο αυτό το πλάνο. Εδώ λοιπόν πάει. Το θέμα είναι, βρίσκει πρώτα την μπάλα ο Γιάννη Ιώτας ή τι βρίσκουν μαζί με τον Μπα. Αμά τη πάει ο Γιάννη Ιώτας πρώτα είναι απέναντι. Αν την ακουμπάει την μπάλα ο Γιάννη Ιώτας, το θέμα είναι ότι την ακουμπάει την μπάλα ο Γιάννη Ιώτας. Από αυτό που βλέπω δεν μπορώ να καταλάβω τώρα. Το ΒΑΡ έκρινε πάντως ότι δεν την ακουμπάει την μπάλα ο Γιάννη Ιώτας πρώτα από τον με αυτή τη λήψη μόνο. Πάει με τις τάπες ο άλλος, κάτσε. Με τις τάπες δεν πάει, ρε Κωστή. Με τις τάπες, πα, κοίτα το πόδι του εκεί. Εδώ, τι να κάνει, ρε φίλε, να κόψει το πόδι του. Ένα πέναλτι είναι, τι να κάνει. Εσύ λες ότι είναι πέναλτι. Όχι, πέναλτάρα. Πάει με τις τάπες. Πάντως να πω κάτι άλλο τώρα, Νίκο, χωρίς πλάκα. Όπως εξελίσσεται η φάση, γιατί την μπάλα ο Γιάννη Ιώτας έχει μπροστά του και όπως έχει φύγει, ποιος είναι ο Σισέ, είναι. Ο Μπα. Ποιος ο Μπα. Έχει φύγει, είναι στην Ελεγαλή. Ο Μπα, συγγνώμη, ναι, ο Μπα. Τον βρίσκει και μετά, ρε παιδιά. Δηλαδή, εγώ σε αυτό, όπως την είδα τη φάση αρχικά, λέω ξεκάθαρα είναι ποιος έχει τσιμπήσει πρώτος στην μπάλα. Και στην πορεία της φάσης, η μπάλα είναι μπροστά από τον Γιαννιώτα που πάει να πει ότι θα μπορέσει να εκτελέσει, μα τον βρίσκει και μετά. Πώς και δεν θα μπορούσε πάντως να μαζέψει. Πάντως... Δεν μπορεί να μαζέψει. Αλλά ο Μπα τα τάκλιν τα κάνει, πώς να το πω τώρα, τα κάνει τσουλιστριστά. Ο Γιαννιώτας είναι της επιτάχυσης, γρήγορος, εκρηκτικός. Εκρηκτικός ποδοσφαιριστής. Ο άλλος είναι πιο αργός και κάνει υπερπροσπάθεια γιατί αντιλαμβάνεται ότι στην ταχύτητα τον τρώει. Στα δέκατα του δευτερολέπτου τον τρώει. Και κάνει την υπερπροσπάθεια. Πάει αναγκαστικά με τις τάπες. Και εγώ πάντως βλέπω ότι και οι δύο ακουμπάνε την μπάλα. Στην αρχή, μετά, οκ, δεν μπορεί να μαζέψει, δεν μπορεί να τα μαζέψει τα πόδια του, δεν γίνεται. Δηλαδή, τι να κάνει. Δεν μπορεί να τα μαζέψει, αλλά επειδή δεν μπορεί να τα μαζέψει, κάνει πέναλτι. Δεν σου πει ότι. Ελάχιστοι έχουν πρόθεση. Ο Γιώργος Ολίγκρης λέει του θυμίζει το πέναλτι του Μπακασέτα στο μάτι Ισπανία-Ελλάδα. Εγώ νομίζω ότι. Το ΒΑΡ το είδε τη φάση. Άμα ήταν, θα το δίνει το πέναλτι. Δεν νομίζω ότι να μην το δίνει. Εγώ τη βλέπω πρώτη φορά στον αέρα, θα δίνει ένα πέναλτι. Θα ήταν απέναντι και για την εξέλιξη της φάσης, όχι μόνο για το ποιος τσιμπάει πρώτη μπάλα, γιατί δεν φεύγει μπάλα δεξιά-αριστερά. Φεύγει μπροστά στον Γιαννιώτα και μετά τον μαζεύει σίγουρα όσοι. Ναι, αλλά στο κομμάτι όμως, το αν θα δώσει το πέναλτι μέσα στην. Το χέρι, λες του Γιαννιώτα, η Κωστή, ε. Όχι. Τι, πάει με την τάπα. Το πόδι του κοίτα. Αν ναι, το πόδι του. Ναι, ρε φίλε, όμως στην εξέλιξη της φάσης χτυπάνε και οι δύο την μπάλα, αυτό σου λέω. Αυτό είδε το ΒΑΡ. Ναι, ο Γιαννιώτας την παίρνει νόμιμα με το κοντρόλ και ο άλλος πάει παράνομα με τις τάπες. Και να βρει την μπάλα ο Σισέ. Νίκο, να σου πω κάτι. Ακόμα και να τη βρει και πρώτα ο Μπα την μπάλα και από κόντρα του Γιαννιώτα να έφυγε μπροστά, την πορεία τον μαζεύει. Δηλαδή ο Γιαννιώτας θα μπορούσε κάλλιστα από την εξέλιξη αυτή που βλέπουμε με την μπάλα μπροστά του να φύγει και να εκτελέσει. Πάντως εγώ βλέπω ότι και από την κόντρα που γίνεται ο Γιαννιώτας κάνει χέρι, αν το έχετε δει. Ερώτηση. Στο ΒΑΡ πήγα να τη δουν τη φάση. Εννοείται. Αν κάνει χέρι, πρέπει να δώσει χέρι. Αν δεν δώσει χέρι, πρέπει να δώσει πέναλτι. Βλέπεις. Γιατί δεν το έδωσε χέρι. Όχι. Τι προηγείται. Τι προηγείται, το μαρκάρισμα ή το χέρι. Κάτι προηγείται από τα δύο. Είναι η διεκδίκηση. Αλλά έχω την αίσθηση ότι το ΒΑΡ. Μισό. Παιδιά, κουράζουμε. Εγώ λέω πέναλτι. Αυτό δεν έχω κανένα θέμα. Εγώ λέω ότι και οι δύο ακουμπάνε μαζί την μπάλα και δεν υπάρχει πέναλτι. Και αυτό είπε και το ΒΑΡ. Αυτό. Μα ρε παιδιά, κοίτα το πόδι του Μπα κάτω. Καταρχήν δεν μπορεί να φύγει. Δεν μπορεί να τον αποφύγει ο Γιαννιώτας εκεί. Ακόμα και να μην υπάρχει κάτι αρχικά στη φάση, η μπάλα φεύγει μπροστά και ο Γιαννιώτας φεύγει προς το τέρμα. Εκεί τον έχει ρίξει. Να το. Τέλος πάντων. Εν πάση περιπτώσει. Εκεί τον έχει ρίξει. Πάντως το ΒΑΡ είδε τη φάση και είπε ότι δεν είναι πέναλτι.